Άρα δεν μπορούν να πάρουν φορολογική ενημερότητα. Άρα, μια και μιλάμε και για ανάπτυξη, όσοι να την κάνει τέλος πάντων, πώς είναι δυνατόν να περιμένεις ότι θα δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις, ας πούμε, έστω νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες, θα ανοίξουν ένα μαγαζάκι, οτιδήποτε, τη στιγμή που όλος αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα, άρα δεν μπορεί να ξεκινήσει τίποτα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εκτός του παραλογισμού που υπάρχει στο ότι ζητάει το κράτος λεφτά από ανθρώπους που δεν μπορούν να τα πληρώσουν, αυτό έχει δυσμενέστατες παράπλευρες συνέπειες συνολικά για την οικονομία. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ζούμε έναν συνολικό παραλογισμό εκ μέρους της Τρόικας, η οποία δεν υπηρετεί ένα σχέδιο για την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας. Η Τρόικα υπηρετεί ένα σχέδιο το οποίο έχει ως στόχο τις νεοφιλελεύθερες, την υλοποίηση των νεοφιλελεύθερων ιδεοληψιών των δανειστών, των κρατών δανειστών και των κυβερνήσεών τους, και το να πουλήσουν εντός εισαγωγικών, να επικοινωνήσουν προς τα αντίστοιχα εκλογικά σώματα ότι εμείς τιμωρούμε τους άχρηστους Έλληνες. Τους αμαρτωλούς Έλληνες, καλύτερα, κατά Μέρκελ. Τα αμαρτωλά κράτη. Κύριε Χρυσόγονε, μπορεί να αλλάξει όμως αυτό εύκολα? Δηλαδή, τι θέλω να πω? Καθόλου εύκολα. Καθόλου εύκολα. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει. Έτσι. Αλλά πρέπει όμως να το πολεμήσουμε. Mm-hmm. Πρέπει να διεκδικήσουμε. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση διαγραφής χρέους? Θα δεχόταν κανείς? Προφανώς υπάρχει. Το 1953 στη διάσκεψη του Λονδίνου, πώς διαγράφτηκε μεγάλο μέρος του γερμανικού χρέους και το υπόλοιπο συνδέθηκε με ρήτρα ανάπτυξης? Είναι ασφαλώς δυσκολότερο να συμβεί τώρα που το χρέος έχει γίνει διακρατικό και διεπόμενο από το αγγλικό δίκαιο, από ό,τι θα ήταν αν την άνοιξη του 2010 η εφαρμογή κάποιων μέτρων, που σαφώς δεν μπορούσε να μην εφαρμοστούν καθόλου μέτρα, η εφαρμογή όμως κάποιων μέτρων συνδυαζόταν από τότε εξ αρχής με ένα κούρεμα του χρέους. Όπως είχε γίνει σημειωτέων στα περισσότερα, αν όχι σε όλα τα υπόλοιπα προγράμματα στα οποία είχε εμπλακεί το Δουνουτού. Στην Ευρώπη όμως και ειδικότερα στην Ελλάδα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ήθελαν να διασώσουν τις τράπεζες. Εάν, κύριε Χρυσόγονε, σας πει η Τρόικα ή οι αρχηγοί των κρατών που μας έχουν δανείσει, γιατί είπατε ότι είναι διακρατικό το χρέος, ότι δεν δεχόμαστε διαγραφή του χρέους, εσείς τι προτίθεστε να κάνετε, ως ΣΥΡΙΖΑ εννοώ? Από εκεί και πέρα, εκ των πραγμάτων, πρέπει να προχωρήσεις σε κάποιες ενέργειες οι οποίες θα πονέσουν τους δανειστές. Μονομερείς ενέργειες, κύριε Χρυσόγονε? Αν δεν έχεις άλλη επιλογή, θα πρέπει να κάνεις και κάποιες μονομερείς ενέργειες, αν μη τι άλλο, αναστολής κάποιων συγκεκριμένων πληρωμών σε κάποια συγκεκριμένα κεφάλαια, στα οποία τα αντίπεινα εντός εισαγωγικών εκ μέρους των δανειστών θα είναι λιγότερο αποτελεσματικά από ό,τι θα είναι σε άλλα κεφάλαια του χρέους. Δηλαδή, να σας πω παραδείγματα, γιατί το χρέος δεν είναι ένα πράγμα. Στα έντοκα γραμμάτια, ας πούμε, που είναι το τελευταίο καταφύγιο δανεισμού του ελληνικού δημοσίου και είναι κάπου 15 δις, εκεί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Εκεί πρέπει να τα πληρώνεις στην ώρα τους. Στο διακρατικό χρέος όμως, που είναι κάπου 180 δις, η FSF και απευθείας διακρατικά δάνεια, εκεί έχεις περισσότερα διαπραγματευτικά όπλα. Αλλά η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι ότι έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν βγαίνει, και όχι απλώς δεν βγαίνει, είναι εμφανές ότι καταστρέφει την ελληνική κοινωνία. Τα σημαντικά στοιχεία δεν είναι τα οικονομικά στοιχεία. Τα σημαντικά στοιχεία, τα πιο σημαντικά δηλαδή, είναι τα στοιχεία που αφορούν τους ανθρώπους. Τα κοινωνικά. Προχθές, αν είδατε τι έβγαλε η Eurostat για την κίνηση του πληθυσμού στην Ελλάδα, θα δείτε ότι... Καταρχάς, το δείξαμε, ξέρετε, ότι δείξαμε ότι μειώνεται ο πληθυσμός. Μειώθηκε ο πληθυσμός κατά 70.000 το 2013, που είναι απλώς η αρχή του κακού, γιατί κάθε χρόνο θα επιδεινώνεται αυτό. Οι γεννήσεις μειώνονται διαρκώς από το 2008 μέχρι το 2013, και το 2014 θα μειωθούν περισσότερο. Οι θάνατοι αυξάνονται διαρκώς. Οι μεν γεννήσεις μειώνονται λόγω της ανεργίας των νέων κυρίως, οι δε θάνατοι λόγω της κατάρρευσης δημόσιας υγείας. Έχουμε καθαρή αρνητική ροή μετανάστευσης, δηλαδή με όλους αυτούς τους μετανάστες που μας έρχονται, παρόλα αυτά έχουμε 50.000 καθαρή εκροή μεταναστών. Τι θα γίνει? Εδώ έχουμε πληθυσμιακή βόμβα δηλαδή. Πάντως, κύριε Χρυσόγονε, άρα... την βόμβα που μας ρίξατε πριν από λίγο, γιατί για μας δημοσιογραφικά είναι βόμβα. Τι μονομερείς... δηλαδή, ότι αν έτσι δεν δεχθούν τα υπόλοιπα κράτη που χρωστάμε 180 δις να διαγράψουν μέρος του χρέους, θα προχωρήσετε εσείς σε... Το έχουμε πει κατά επανάληψη, δεν θα προβούμε σε μονομερείς ενέργειες αν δεν προκληθούμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν προκληθούμε θα προκληθούμε σε μονομερείς ενέργειες. Αλλά επειδή είναι, για μένα επειδή όμως... είναι σχετικό αυτό, διαβάζω τώρα κάτι σε εφημερίδα, λέει Αργεντινή, αδιέξοδες είναι μέχρι στιγμής η επαφή μεταξύ της Αργεντινής και των φαντς, των δανειστών της δηλαδή, που δεν έχουν δεχτεί το κούρεμα των ομολόγων στην Ελλάδα. Και ρωτάω το εξής, όταν οι ιδιώτες, λέτε ακόμα και οι Αργεντινοί,
που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει που δεν είναι στο ευρώ, δεν μπορεί να κουρέψει το ομόλογό τη απέναντι στου ανιστές. Και εγώ ρωτάω, αν η Πορτογαλία. Γιατί η Πορτογαλία. Κύριε Ξαγωνέ, μια ερώτηση. Αν η Πορτογαλία, αν η Ισπανία, αν ο λαό τη Σλοβενία, αν ο λαό τη Κύπρου, τη Αγγλία, τη Γαλλία, αν οι λαοί αυτοί δεν δεχτούν να κουρέψουν τα δάνεια τα οποία έχουν δώσει η χώρα. Συγγνώμη, δεν έχουν δεχθεί. Ούτε η Πορτογαλία είναι. Η Γαλλία. Ακούστε. Αν λοιπόν οι λαοί αυτοί. Η Σλοβενία είναι. Λοιπόν, δεν δεχτούν τελικά να κουρέψουν το δικό μας. Τι θα κάνουμε εμείς? Θα πούμε και θα βγούμε και θα πούμε εμείς ότι εμείς σας κουρεύουμε μονομερώς τα δάνεια και το επόμενο, λέω εγώ, το επόμενο καλοκαίρι θα περιμένουμε τουρίστες από αυτές τις χώρες να έρθουν στα τουριστικά νησιά. Θα περιμένουμε μεταξύ στήριξη ώστε να έρθουν κεφάλαια για να έχουμε ανάπτυξη. Κατανοητή ερώτηση. Κύριε Στρέκα, μην κάνετε και τοποθέτηση μαζί. Είναι κατανοητή. Ούτε αν λάβει παρά του μη έχοντος. Δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε, είναι η απάντηση. Μάλιστα. Δεν μπορούμε. Δεν έχουμε την ικανότητα να τα πληρώσουμε. Δεν τα ζητάει και κανεί. Και το ότι, μα τα δάνεισαν είναι καθυπέρβαση τη δυνατότητά μα να πληρώσουμε. Είναι η πετιότητα πρώτων των διοικήσεων των ευρωπαϊκών κυρίω τραπεζών που είχαν δανείσει το ελληνικό κράτο την πρώτη δεκαετία του αιώνα μα, όταν είχαμε μπει στην Ευρωζώνη και ήταν η εφορία των δανεικών και αγύριστων. Και κατά δεύτερο λόγο των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωζώνης, που πήγαν να δανείσουν την Ελλάδα για να αποπληρώνει η Ελλάδα στο 100% στη λήξη τους ομόλογα, τα οποία οι ιδιώτες κάτοχοι τους τα ξεπουλούσαν. Κύριε, και μιλάω για θεσμικούς επενδυτές. Μπορείτε να μου πείτε πόσα ευρώ θα βρει η αγορά. Μια τελευταία ερώτηση. Θα επανέλθω. Γιατί καρφώσατε και τον κύριο Κουτουμάνη ότι είναι τα μέτρα που πήραν παλιά. Και εφαρμόζετε τώρα εσείς. Για να ολοκληρώσω, προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε το παράλογο, το αδύνατο. Δεν γίνεται. Και πρέπει να βάλουμε, κατά τη γνώμη μου, δύο θεμελιώδεις παραμέτρους. Ποιες είναι οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι στο ζήτημα της ελληνικής οικονομίας? Πρώτον, ότι εδώ υπάρχει μια παράμετρος δικαιωμάτων των Ελλήνων. Θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα οποία είναι κατοχυρωμένα και στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο, στο Ιωνί Σύνταγμα της Ευρώπης. Έχουν καταπατηθεί και δεν μπορούμε. Εκεί όμως πρέπει να φωνάξουμε. Διότι δεν έχουμε κάνει μία ένωση για να εξυπηρετήσουμε τις κεφαλαία αγορές. Έχουμε κάνει μία ένωση για την ευημερία των λαών. Κύριε αυτό λέει τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή. Βέβαια, αυτό που λέτε ρητορικό είναι, γιατί είναι το αντίθετο. Αυτό είναι μία παράμετρος που πρέπει να μπει και πρέπει να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα. Και δεν έχει μπει καθόλου αυτή η παράμετρος στη συζήτηση. Και η δεύτερη παράμετρος πρέπει να είναι ότι το πρόγραμμα πρέπει να έχει εκτίμηση των ανθρώπινων συνεπειών και επιπτώσεων. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Πάμε λίγο στην επίσκεψη της Τρόικας. Αν καταλήξουμε να είμαστε έρημη χώρα, Ξαγωνέ, ένα ερώτημα στον κύριο Κουτρουμάνη. Εχθές βγήκε το ΠΑΣΟΚ και έκανε μια ανακοίνωση, κύριο Κουτρουμάνη, που εμένα δημοσιογραφικά μου μυρίζει Κουτρουμάνης. Δηλαδή από πίσω ο Κουτρουμάνης από την ανακοίνωση. Τι λέει αυτή η ανακοίνωση? Ότι ουσιαστικά δεσμεύεστε ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή ούτε στο ασφαλιστικό ούτε στα εργασιακά. Η Τρόικα βέβαια έχει αντίθετη άποψη. Πείτε μας. Κοιτάξτε, είναι δύο θέματα πάρα πολύ σημαντικά. Και γίνεται μια συζήτηση την τελευταία περίοδο, ειδικά για το ασφαλιστικό, που έχει οδηγήσει σε μεγάλη ανησυχία τον κόσμο. Άμα. Δηλαδή, αυτό που έχει συμβεί και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, όπου αποχωρούν.